Να δούμε όμως εμφανίσεις από τις κυρίες στο κόκκινο χαλί που έχουν βέβαια και το δικό τους ενδιαφέρον. Και να μας πει και η Αλεξάνδρα που είναι ειδικός, γι' αυτό είναι εδώ σήμερα μαζί μας, να τις κρίνετε και να μας και να πούμε τουλάχιστον στο εξωτερικό ποια ψήφισαν την χειρότερα και ποια την καλύτερα τιμένη. Και εμείς θα κρίνουμε τα δικά μας αποτελέσματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν με Ben Affleck και Jennifer Garner. Τους βλέπουμε εδώ. Η Jennifer Garner με σκούρα μπορντό τουαλέτα Vivian Westwood. Αλεξάνδρα. Θεωρήθηκε κομψή, αν και το ντεκολτέ ήταν υπερβολικό, Αλεξάνδρα. Είπαν. Θεωρώ ότι είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι. Έχουν άποψη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ταιριαστό. Έπαιξε πάρα πολύ το κόκκινο και το μπορντό στο κόκκινο χαλί. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι το πόσο βαθμολογία βάλε. Βαθμολογία. Βαθμό θα βάλω ένα 8. Ωραία. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε Megan Fox με Dolce Cabana. Δεν μ' αρέσει το δεκολτέ. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η διχρωμία. Είναι πολύ πλακέ. Η διχρωμία. Συγγνώμη, και πολύ πλαστικό, με επιτρέπετε. Στο προηγούμενο, λέτε. Η διχρωμία που λέει η Αλεξάνδρα. Η διχρωμία από το στο μαύρο. Πολύ πλαστικό, κοιτάξτε να δείτε. Παιδιά, αφού είναι μικρό το πλαστικό, καλέ. Χριστίνα, δεν κάτσε να βάλω το γυαλί. Μισή μέρα είδα, δεν είναι Χριστίνα. Πώ το λε πλαστικό, δεν είναι και το γκράντε. Θεοπλάστικο είναι. Τελείω. Παιδιά, είναι πολύ μικρό το πλαστικό, όμω το φυσικό. Δεν νομίζω ότι είναι φυσικό. Μέγαν Φόξ. Όχι, Φόξ. Dolce Cabana και 4 μήνες μετά τη γέννηση του μωρού της. Μπράβο. Νομίζω ότι αυτό και μόνο φτάνει. Είπαν ότι είναι από τις καλύτερα αντιμένες κυρίες. Όχι, να βάλει, ωραία είναι αυτή. Ακριβώς. Βαθμολογία. 9. Σου αρέσει, Αλεξάνδρα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσουν και αυτές οι αποχρώσεις για αυτές τις εμφανίσεις πάρα πολύ. Ήταν της μόδας πολύ. Και τόλισε και έβαλε και κάτι πολύ στενό. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει κάτι το οποίο θα κάλυπτε το μετά της εγκυμοσύνης. Ποια εγκυμοσύνη, αυτή δεν γεννάει. Λέτε, πλάκα. Όχι, νομίζω ότι είναι μια γυναίκα που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ σεξι. Οπότε οι στενές γραμμές σίγουρα την κολακεύουν. Δεν νομίζω θα περιμένει κανείς να τη δει με κάτι διαφορετικό. Τι το υποστηρίζει μια χαρά, νομίζω είναι κούκλα. Προχωράμε. Λοιπόν, Αντέλ, στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση του μωρού της. Πήρε, και το... πήρε βεβαίως χρυσή σφαίρα για το Skyfall. Με φόρεμα Burberry, παρακαλώ. Τουαλέτα είπαν ότι ήταν πολύ κομψή για τα κιλά της και για την εμφάνισή της ήταν ιδιαίτερα καλά, κομψή. Φόρεσε μαύρο και σκόπευε τα κιλά. Μια εγώ νομίζω ότι την παχαίνει αυτό το πράγμα. Όχι, μια χαρά είναι η Αντέλ. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα διαφωνήσω όσον αφορά στο χρώμα. Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές με μαύρο. Ο μύθος του μαύρου νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταρριφθεί. Υπάρχουν και άλλα σκούρα χρώματα που μπορεί μια γυναίκα να φορέσει, αν θέλει κάτι να καλύψει. Μπορούσε να βάλει ένα σκούρο μπλε. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Άρα, βάζεις 6-6. Πράσινο. Θα πάω ένα 7. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, και μου αρέσει τα μαλλιά της πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει. Που δεν θέλει να δυνατήσει. Δηλαδή, είναι απλή. Όχι, είναι ο σωματότυπός της αυτός. Αυτό που είναι και πραγματικά είναι μια κουβέντα. Μπορεί και να μην μπορεί να το δυνατήσει. Ναι, αλλά δεν πάει να το παίξει αδύνατη. Είναι ωραία έτσι πως είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι η προσωπικότητά της μια χαρά. Και νομίζω ότι είναι και πολύ καλά σε σχέση με την Ελλάδα. Μια χαρά είναι. Προχωράμε. Λοιπόν, Taylor Swift, τη star της country και για πολλούς η πιο καλοντημένη με Donna Karan Atelier. Ωραίο σώμα έχει αυτή. Εξαιρετική. Είπαν οι κυρίες και το E! Entertainment τουλάχιστον την ψήφισε ως την πιο κομψή κυρία. Ας την δούμε, νομίζω ότι είναι απολαυστική. Πάλι με χρώμα μπορντό. Σε αυτό το τη Βουργουνδία. Ναι, είναι τέλεια. Απλά. Ωραίο το μάνο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι κόκκινο χαλί. Είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο κόκκινο χαλί. Προσωπική μου άποψη και γούστο, δεν μου αρέσει πάρα πολύ το σατέν. Δεν το αγαπώ ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η τουαλέτα είναι εκπληκτική, δεν το συζητώ καν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ minimal. Πολύ minimal. Και to the point. Δηλαδή είναι πλούσια, είναι εντυπωσιακή, χωρίς να είναι φλιαρή. Πόσο τις βάζεις? Θα βάλω 9. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το γοργόνα κάτω. Δεν το θες. Καθόλου. Εγώ τις βάζω 100. Και αν μην μπορεί να περπατήσεις πάνε έτσι με τα πόδια. Και 9, 109. Προχωράμε. Λοιπόν, Jennifer Lopez ψηφίστηκε ως κακοντημένη με τουαλέτα Zuhair Mourad. Πολύ σεξι. Για κάποιους όμως όχι τόσο σεξι όσο θα έπρεπε σε ένα κόκκινο χαλί. Δεν είναι λίγο νηφικό, παιδιά. Αυτό είναι η Σίλια Κρυθαριώτη 1990. Είναι υπερβολικό. Σίλια Κρυθαριώτη έβαλε η Μαρία Μενούνος. Το ξέρω. Και οι άλλοι. Η κοπέλα που ήταν στο Red Carpet. Η Τζούλιαν Ράντσικ. Θεωρώ ότι είναι too much αυτό το πράγμα. Συγγνώμη λίγο, παρένθεση. Δύο Ελληνίδες βάλανε Σίλια Κρυθαριώτη στο κόκκινο χαλί. Είναι ωραιότατα φορέματα. Και συγχαρητήρια κιόλας. Για την Τζένιφερ, εγώ θα πω το εξής. Ότι ναι, ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ θηλυκό σώμα, είναι σεξι, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, με πάρα πολλούς φανς. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι too much για μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή είναι στα 40s και δεν χρειάζεται να το κάνει. Μπορεί να υποστηρίξει αυτό που είναι με έναν άλλο τρόπο. Πολύ ωραία το λέτε, αλλά όχι με την ηλικία της. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Και λίγο πασέ.
είναι υπερβολικό. Υπερβολικό δεν το βρίσκω. Επειδή είναι σεξι από μόνη της, όλο αυτό το πράγμα το κάνει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Εσύ, Αλεξάνδρα, πώς σου φάνηκε. Αλεξάνδρα, Χριστίνα. Εγώ μόνο που το βλέπω μου έχετε να σκάσει αυτό το φορά που το φοράει. Τι βαθμολογία τη βάζει. Έτσι τα νιώθω. Θα βάλω ένα 7. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, Anne Hathaway με Chanel. Κλασικό Chanel. Ωραία. Με μια αυτό πραγματικά πολύ μικροσκοπική σιλουέτα. Είχε χάσει και πάρα πολύ κιλά για να παίξει τη Φαντίμα στου αθλείου. Ήταν όμω από τι πιο κομψέ παρουσίε, όπω είπανε ναι, στο Entertainment τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ λεπτή. Είναι τρομακτικά δύνατη. Πολύ. Έχασε Γιώργο, έχασε 25 κιλά για να παίξει. Βεβαίως. 25 κιλά. Δεν ξέρω, πάντως έχασε πάρα πολλά κιλά. Από το στούντιο. Ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε μία. Εγώ θα βάλω 9 εδώ. Θεωρώ ότι είναι ένα statement αυτή η εμφάνιση, γιατί είναι ένα two piece. Δηλαδή είναι top και φούστα, που σπάνια φοράνε στα red carpets δύο κομμάτια. Συνήθως φοράνε τουαλέτες. Αλλά αυτό είναι τόσο φρέσκια η συγκεκριμένη και τόσο στυλάτη και fashion icon, μπορεί να υποστηρίξει το οτιδήποτε. Και 10 για τα μαλάκια έτσι, παιδιά, με να μ' αρέσει ναι, πολύ. Ναι, το μαλλί είναι συγκλονιστικό. Πάμε να δούμε μια κυρία που είναι το άλλο άκρο. Εύα Λονγκόρια με Εμίλιο Πούτσι. Εντάξει. Α, για να το δούμε. Έχω να σας πω. Λοιπόν, γκόθιξη. Εμίλιο Πούτσι. Μιλάμε για κάτω από τη βάση τώρα αυτό. Χάλια. Δύο. Δεν υποστηρίζει καταρχάς η γυναικάρα. Τι υποστηρίζει τώρα. Σε τι ρίχνει ο δίνει το μπούτι μέχρι πάνω, δίνει το πιζί. Γιατί αφού το έχει, είναι έτσι η κίνηση, γιατί περπατάει. Τα άλλα πλάνα. Δεν περπατάει, δεν περπατάει. Στείνεται, στείνεται, στείνεται τώρα. Δεν καλά κάνει και στείνεται, γιατί το έχει κοπέλα. Δεν περπατάει, στείνεται εδώ. Έχει πολύ ωραία πόδια, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Μα τα έχει βγάλει όλα έξω, παιδιά. Και εσύ το σκεμπούτι και κόλλο όλα. Να πούμε κάτι. Και μαύρη δαντέλα. Να πούμε κάτι. Στο red carpet περάσαν 6 ώρα το απόγευμα. Έχει ήλιο έξω. Μπορεί μέσα η τελετή να είναι νύχτα, αλλά όλο αυτό γίνεται μέρα. Οπότε μπορεί να χτυπάει και λίγο κάπως. Με κλωτσάει, λες, Προσωπικά, σαν εικόνα, αν το απομονώσεις, δεν τρελαίνομαι. Το θεωρώ υπερβολικό. Δεν μου αρέσει το πάρα πολύ loud. Όπως γι' αυτό και δεν μου άρεσε τόσο πολύ της Τζένιφερ Λόπεζ. Όταν είναι σεξι οι γυναίκες, δεν χρειάζεται να το τονίσουν ακόμα περισσότερο. Είναι από μόνοι σου. Το δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε Νικόλ Χι. Δύο. Έξι. Δύο, δέκα. Το 10 είναι το τόπο και το 5. Πάμε σε. Το ξέρω, δύο. Να κάνει διαφορά με τα καλά. Σε Νικόλ Κίτμαν που φόρεσε ρετρό Αλεξάνδρ Μακκουίν, αν και σχολιάστηκε πολύ το πρόσωπό της, είπαν κάποιοι ότι πάλι πρόσφατα έκανε facelift. Ατρελία, και ήταν πολύ τραβηγμένη. Και πολύ αδύνατη. Δεν τη βλέπουμε τώρα καλά. Με Αλεξάνδρ Μακκουίν. Είναι τσίτα τα γκάζια, τσίτα. Εδώ, ας πούμε, είναι πιο απλό. Δεν πόσο χρόνο είναι ο Νικόλ Κίτμαν, Ελένα? Είναι 46. Ναι. Είναι λίγο τώρα, δεν είναι αυτό λίγο. Είναι λίγο. Έχει, ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει το απλό για πόσο, πόσο νέα είναι. Είναι μήνυμα. Αυτό δεν σας φαίνεται λίγο? Φαίνεται λίγο, συμφωνώ. Υπάρχει όμως μια ισορροπία και μια φυσιτομή. Δεν φαίνεται λίγο. Μπορεί η πλάτη να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αν είχε μια ουρά και το βλέπαμε λίγο προφίλ μας. Μια χαρά, 8. 7, να πάρουμε 7. Όχι, 8. Του γιατρού. Όχι, 8. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο πιο ωραίο ζευγάρι κατά την άποψή μου. Daniel Greg, Rachel Wise με Louis Vuitton και οι δύο. Ωραία κοπέλα. Εξαιρετική και οι δύο. Πολύ όμορφο ζευγάρι φινετσάτο, έτσι είπαν και όλοι όσοι φορέ. Εμένα το φτούλι αυτό για το μικρό Χριστούλι δεν μου αρέσει καθόλου. Θα συμφωνήσω 100% και εμένα δεν μου αρέσει το δεύτερο. Είναι άποψη όμω, παιδιά. Καλά, είναι άποψη 3. Είναι χάλια το φορέμα. Δεν ξέρω τι να βάλει το φορέμα. Παιδιά, τώρα να σα πω κάτι. Δεν συμφωνώ. Να σα πω κάτι τώρα. Να σα πω κάτι τώρα και λέτε ότι θέλετε επειδή είμαστε και δύο άντρες εδώ. Μιλάμε τόση ώρα για τις γυναίκες. Πόσο πιο καλοντημένοι είναι οι άντρες. Πολύ άλλο το στυμπάκι. Αυτό είναι. Δηλαδή ο άντρας αφορούσε να ξέρει τι είναι. Όχι, δεν ξέρει τι είναι. Πόσο πιο ωραίο είναι ο Ντάνιελ Γκρέ και πόσο χάλια είναι η άλλη. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για τις γυναίκες συζητάμε. Ναι, μα πόσα λεφτά χαλάνε εσύ είναι. Δεν χαλάνε. Δεν χαλάνε. Δεν χαλάνε. Τα δανείζουν οίκοι, παιδιά. Πόσα λεφτά δαπανώνται για την βιομηχανία τη μόδα. Ο άντρας δεν έχει ένα κουστούμι, ένα ταξίδι που αφορά. Τελείωσε. Και πόσο πιο ωραίο είναι το αντρικό τη κοτέλ. Είναι και ο Ντάνιελ Γκρέ. Την έχει άποψη όμω. Πού μπορεί. Έλα τώρα. Πες το, πες με βλάχα πάλι. Δεν είπα τίποτα. Προχωράμε. Λοιπόν, Τζένιφερ Λόρενς, η οποία πήρε και χρυσή σφαίρα. Φοράει Christian Dior Couture. Πήρε χρυσή σφαίρα. Νομίζω ήταν από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες. Καλό είναι αυτό. Έχει και κάποιες ελιές. Θα τις βγάλουμε λέει πάλι. Δεν σε αρέσει. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ μπέμπα. Δεν μου αρέσει το ντεκολτέ αυτό, το πυραβλάκατος. Όχι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει το ίσιο στράπλες πάρα πολύ. Ωραίο χρώμα. Ωραία κοπελίτσα είναι αυτή. Το θεωρώ κοριτσίστικο, φρέσκο. Είναι ενδιαφέρον. Πόσο χρονών είναι αυτή? Φαίνεται 25. Πολύ στη μέση της, είναι ωραίο. Ναι, γιατί μπορεί το ζωνάκι. 27 χρονών. Φρέσκα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπέροχο ζευγάρι. Μιράντα Κέρ, Ορλάντο Μπλουμ.
Εξαιρετική. Μιράντα Κέρ. Εδώ που είναι όλα. Ναι, ναι. Έχουμε και την Κέρα όμω, τα παιδιά. Τώρα έχει ξεμπροστιαστεί πλήρω. Κάτσε να σου πει ότι είναι αυτό το λεωφορείο. Άκου τώρα που κατάτσε. Τι σχέση έχει με αυτό το λεωφορείο. Γιατί κρύβει τον ηλί. Παιδιά, το κάθε ρούχο είναι και ποιο το φορέσει. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Και το πόδι έξω και το πόδι. Συγγνώμη, πρώτα βασικά. Εδώ πέρα δεν έχει καμία διαφάνεια καταρχήν. Το άλλο είχε και διαφάνεια και σκίσιμο και ντεκολτέ. Τα είχε όλα. Ενώ αυτό εδώ είναι τελείω διαφορετικό. Είναι και το χρώμα που παίζει ρόλο. Και είναι και φευγάδο το ζευγάρι. Δηλαδή του βλέπει έχουν μια άλλη. Και είναι και η γυναίκα. Η Μιράντα Κέρ μπορεί να είναι σεξ, αλλά δεν είναι στην κατηγορία τη Εύαλον Γκόρια. Και, και να πούμε και μπράβο που δεν έχει κάνει πλαστική κοπέλα. Άρα και φοράει. Είναι 25 χρονών είναι, Γιώργο. Να πούμε βέβαια ότι η Εύα Λογκόρια. Δεν είναι. Δεν φοράει αυτή η εσόρουχο εδώ. Εγώ αυτό δεν ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό. Όλα τα κάθε φορά η εσόρουχο κοπέλα έτσι θα κάτσει. Για να πούμε ότι η Εύα Λογκόρια είναι ένα 56 και η Μιράντα Κέρ είναι ένα 80. Α, γεια σου. Γι' αυτό μου αρέσει. Μπορεί να ξέρω το έτσι, γι' αυτό μου αρέσει και άλλη. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μα ζευγάρι. Και το πέδιλο συγκλονιστικό. Ο Τζορτζ Κλούνι, Στέισι Κίμπλερ. Εδώ, φοράει είναι πολύ ωραίο άντρα ο Τζορτζ Κλούνι. Αυτό έτσι λοιπόν. Και κρίμα που φοράει ρούχα και δεν βλέπουμε και την πλαστική. Δεν είναι αυτή η γυναίκα του Τζορτζ Κλούνι. Δεν σ' αρέσει. Στέισι Κίμπλερ. Και αυτό το φόρεμα άλλη παλιατζούρα. Ναι, ναι, πολύ παλιατζούρα. Πολύ είναι λίγο βαρύ, είναι και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι μ' αρέσει το shape, μ' αρέσει το shape, αλλά το θέλω λίγο βαρύ. Δηλαδή, εδώ το στήθος δεν λέτε κάτι για το στήθος. Είναι λίγο του μάλλον. Πού να βρει γυναίκα να μπορεί να φάτει δίπλα το κλούνι, ρε παιδιά. Η κανάλι για χαρά ήταν. Τι? Τραβάει το κανάλι. Αυτή δεν είναι ωραία. Αυτή είναι λίγο. Πόσο βάζει. Παιδιά, ήταν wrestler, μην ξεχνάμε. Wrestler, ναι. Πάλευε γυμνή στη λάσπη. Σαν άντρα είναι αυτή, ρε. Ακριβώς. Wrestler, ήταν σοκολάτα. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ όμορφη Ελληνίδα που έβαλε Σίλια Κρυθαριώτη, Μαρία Μενούνος. Εδώ λοιπόν, Μαρία Μενούνος με Σίλια Κρυθαριώτη. Ωραία. Από το καλύτερο blog. Ωραία. Ναι, εντυπωσιακό. Απλό. Όμορφη πολύ. Θα μπορούσε να βάλει κάτι πιο ροσίλιο. Απλό βέβαια. Απλό. Μπορείς να κάνει ρεπορτάζ έξω και ήθελε κάτι απλό. Τι βάθμο βάζεις εδώ, Αλεξάνδρα? Εδώ θα βάλω 8 επίσης. Μ' αρέσει η ήσυχη γραμμή, μ' αρέσει που δεν υπάρχει πολύ λογία και πολυφωνία. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Ναι. Ωραία. Δεν έχει να κάνει και το αν πας ως προσκεκλημένος ή αν όντως προτινόμενος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτός που ένας πρωταγωνιστής, μια πρωταγωνίστρια, ένας χρησιμοποιητής πρέπει να είναι πιο grand από έναν που... Πολύ πιθανό πάει. Όμως να σκεφτούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πάντα dress code. Οπότε είσαι μέσα ό,τι και να... Ελεάνα, έχεις κάτι εντυπωσιακό. Θέλω για τον Tom Cruise να μας πεις, γιατί αυτό είναι η φοβερή είδηση. Α, για τον Tom Cruise. Να σας πω λοιπόν για τον Tom Cruise. Δεν έβαλε τον Tom Cruise. Ο Tom Cruise, παιδιά, γίνεται χαμός. Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Του κάνανε casting οι Σαϊαντολόγοι να τον βρουν γυναίκα και την προηγούμενη γυναίκα του. Έλα, πήγαινε. Την είχαν επιλέξει Σαϊαντολόγοι και θέλανε και κάποιες άλλες όπως είναι η Πέστασή. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν, Scarlett Johansson, Τζέσικα Άλμπα, Κέιτ Μπόσουερθ και Λίντσεϊ Λόχαν έκαναν casting από τους υπεύθυνους Σαϊεντολογίας το 2005 όταν χώρισε από την Πενέλοπε Κρούζ ο Τόμ Κρούζ, γιατί η Πενέλοπε αρνήθηκε να ασπαστεί τη Σαϊεντολογία. Έκανε casting λοιπόν για να βρούνε μία από αυτές ώστε να παντρευτεί ο κορυφαίος Σαϊεντολόγος. Καμία από αυτές δεν θέλησε και τελικά οι Σαϊεντολόγοι μετά από μήνες αποφάσισαν ότι η Κέιτι Χόλμς ήταν αυτή που είχε τον πιο αδύναμο χαρακτήρα, έτσι ώστε να δεχθεί απευθείας να ασπαστεί τη Σαϊεντολογία. Απλώς δεν τον ανέχθηκε ούτε αυτή στο τέλος. Ούτε αυτή στο τέλος και μπορεί να είχαν ένα συμβόλαιο. Ιδέκα. Ακριβώς, το οποίο μπορεί να τέλειωσε. Σωστά. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε χθες. Λέγεται Going Clear for Scientology και ήδη προκαλεί σάλο από τις αποκαλύψεις για τη ζωή του Σαϊεντολόγου. Εγώ το είχα ξεχάσει ότι ήταν παντρεμένος με την Πενέλοπε Κρούζ. Δεν ήταν παντρεμένος. Δεν ήταν παντρεμένος, είχαν σχέση. Εντάξει, είναι τόσο ταιριαστή η Πενέλοπε Κρούζ, ρε παιδί μου, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ που έχει διαγραφεί το παρελθόν της. Ναι, ταιριάζει τόσο πολύ. Είδες, μια γυναίκα πριν έναν άντρα που είναι δίπλα της. Είναι Tom Cruise για πρώην όμως. Άλλο παρελθόν. Είναι καλό και κοντό παρελθόν. Να πούμε ότι ο Tom Cruise είναι 55. Εγώ θυμάμαι και την πρώτη. Εντάξει, είναι πολικός σε λίγο. Ένα 55 είναι, αλλά πώς είναι. Να πω, να πω. Είναι ο ωραίος Tom Cruise. Είναι ο πιο κοντός άνθρωπος που έχω δει στη ζωή μου. Ο Ντάνι Ντεβίτο είναι πιο ψηλός από τον Κρούζ. Όχι, δεν είναι μόνο κοντός. Είναι κοντός, αλλά δεν είναι και τόσο. Θα μας βγάλει ο Λιάγκας τώρα άσχημα με τον Κρούζ. Θα έχει προσόντα, Γιώργο, ότι είναι κοντός. Δεν το μοιράζει, Γιώργο. Κάτι λέει, είχα πάει στα Όσκαρ το 2005. Είναι όλοι νάνοι.
Είναι οι πιο, όλοι και αυτές που λέτε γκομενάρες είναι τόσο κοντοί που δεν φαντάζεστε. Εντάξει, μαζί με το ύψος. Ο Τόμ Κρουζ τσακωνόταν με την Πενέλοπη πίσω από μια γλάστρα, φορούσε ένα δερμάτινο, δεν ξέρω τι. Τότε είχαν πάρει αυτή τη γλάστρα. Μαλώνανε, αυτό φορούσε ένα δερμάτινο. Δεν είναι μόνο ότι είναι κοντός, είναι και πολύ μικρογαμωμένος. Δηλαδή, σαν παιδί. Και αυτή είναι τάπα. Για δεν πιστεύω ότι η Πενέλοπη είναι τάπα. Και είχε και τα μαλλιά πάνω. Τα έχει προσόντα όμως. Κάτι ψηλός δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι ψηλός είναι. Μόνο εσύ Γιώργο. Ο Έλληνες, Τζον Στάμος, ο Μπίλι Ζέιν. Και τότε ο Μπίλι Ζέιν είχε αυτή την κουκλάρα, την Γκέλι Μπρουκ, κούκλα. Και η Κέιτ Μπλάνσετ. Εγώ ήμουν θηρίο εκεί μέσα. Δεν βάζει κανέναν δηλαδή. Να σου πω. Αν πάει στα μάτια εκεί. Ο Χιου Τζάκμαν δηλαδή είναι κοντός. Όχι, αυτό είναι ψηλό, δεν ήταν εκεί, αλλά τον έχω δει πολύ ψηλό. Πρέπει να πα, Γιώργο. Είναι ψηλό. Ψηλοί άνθρωποι. Έφυγε. Ναι, Γιώργο, πρέπει να πα στο χούλι. Δεν έχω ταινία όμω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Για σένα είναι όλα πολύ λίγα, Γιώργο. Θα παίξω το γίγαντα. Θέμα λεπτού είναι. Να τα λιφόρτμα, όλη την άλλη. Έφυγε. Λοιπόν, έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά. Σε ψηλό. Ελεάνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πού πάμε, κυρική μου. Στη δίκη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα Κατσαίτη που ήρθε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Την τρελάνομαι. Μια χαρά. Μ' αρέσει αυτό.